Δεν περισσεύει κρεβάτι μεθ. Ουσιαστικά κάθε ασθενής που αποσωληνώνεται επιτυχώς δίνει τη θέση του σε ένα καινούργιο διασωληνωμένο. Μάχη με το χρόνο για να αντέξουν στην πίεση της πανδημίας και τις επόμενες εβδομάδες μέχρι να αρχίσει η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων δίνουν γιατροί και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της Αττικής. Η εφημερία στο Θριάσιο ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα, καθώς και οι 17 κλίνες στη μεθ είναι γεμάτες, όπως και 5 ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν άλλες 204 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό, ενώ οι διασωληνωμένοι έφτασαν τους 417, με δεκάδες από αυτούς να βρίσκονται εκτός εντατικών. Σύμφωνα με τους γιατρούς, οι περισσότεροι ανήκουν πλέον σε μικρότερες ηλικίες. Είχαμε 10 διασωληνωμένους εκτός μεθ και επιπλέον όλα αυτά ήταν άτομα το 65 με 70% ηλικίες νέες, δηλαδή από 25, 35, 55. Ο απρόβλεπτος παράγοντας είναι οι μεταλλάξεις που ευθύνονται για την έκρηξη της διασποράς και κάνουν τους ειδικούς να είναι πολύ επιφυλακτικοί και ανήσυχοι για την πορεία της πανδημίας. Δεν έχει γίνει έκρηξη ακόμα στην Αθήνα, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα είναι ένα ηφαίστειο που βράζει. Η πανδημία δεν κάμπτεται. Η κατάσταση στην Αττική είναι τρομακτικά πιεσμένη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό το συγνωρίζουμε όλοι. Αρχίζει να πιέζεται η κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη και στη Δυτική Μακεδονία, που φαίνεται να ακολουθούν με διαφορά 3 εβδομάδων. Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα που περνάει, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο πιεστική. Υπάρχει μία μεθ ακόμα με 12 κρεβάτια, η οποία είναι μεν γεμάτη, αλλά είναι με περιστατικά μη COVID. Για την πορεία της πανδημίας ενημερώθηκαν σήμερα οι εκπρόσωποι των κομμάτων από το Βασιλική Κύλια στο Υπουργείο Υγείας, έξω από το οποίο σημειώθηκε ένταση με σπροξήματα και χημικά σε συγκέντρωση υγειονομικών. Η συγκέντρωση έγινε για τη μη ανανέωση της σύμβασης του εκπροσώπου των εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ακτινολόγου Κώστα Καταραχιά.